Υπεύθυνος απέναντι στους πολίτες και ίσως ακόμη και στον νόμο για βαριά αμέλεια είναι ο Δήμαρχος Σαυδήρων για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, δηλώνει ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Βασίλης Τσολακίδης, με αφορμή τη λαιλασία που παρατηρήθηκε εκ νέου στο χώρο, αφού επιτίδη σήκωσαν τις πόρτες και τα παράθυρα που είχαν τοποθετηθεί. Ναι, ενημερώθηκα πολύ πρόσφατα από τυχαία από κάποιον πρόεδρο ενός συλλόγου ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής το ξανακλέψαν. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, γιατί εγώ σε αυτή τη θητεία τουλάχιστον δύο φορές ή τρεις επανέφερα το θέμα της λειτουργίας του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. Είχαμε αφήσει μια εργολαβία σε εξέλιξη, διορθώθηκε το πάρκο και ενώ δεσμεύτηκε ο κύριος Τσιτηρίδης ότι θα το λειτουργεί και όσο δεν μπαίνει υπάρχει κίνηση μέσα σε ένα ακίνητο, αυτό καταστρέφεται. Ενώ δεσμεύτηκε πρόσφατα την άνοιξη, είχα βάλει το θέμα στο Συμβούλιο και είχε δεσμευτεί ότι μπορούσε να θα το λειτουργούσε για τα σχολεία και μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί υπάρχει τόσος κόσμος από την κοινωνική εργασία, τόσα άτομα που δουλεύουν, τα οποία θα μπορούσαν να μπουν εκεί μέσα κάποια από αυτά και να το φροντίζουν, αλλά το κυριότερο θα το προστατεύουν. Δεν το έχει κάνει, έχει τεράστιες ευθύνες ο κύριος Τσιτηρίδης, είναι αδιάφορος, δεν τον ενδιαφέρει, καθότι εκπαιδευτικός, και δυστυχώς δώσαμε τόσα χρήματα για να το ξαναεπισκευάσουμε και όντως έγινε μια πολύ καλή παρέμβαση. Και από ό,τι έχω μάθει, μακάρι να είναι ψέματα, αλλά δεν το βλέπω γιατί περνάω και έριξα μια ματιά, δυστυχώς έχουν κλαπεί οι πόρτες και τα παράθυρα. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο και η αδιαφορία που δείχνουν η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά για μένα είναι κατακριτέα και θα έλεγα αν όχι και ελέγξιμη. Γι' αυτό το λόγο δεν δόθηκε σε συλλόγους ώστε να μην καταστραφεί το... Κοιτάξτε, εγώ είχα προχωρήσει μια πολύ καλή... Όταν ξεκίνησα να το επισκευάζω, είχα κάνει μια καταρχήν συμφωνία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης. Είναι από τους καλύτερους συλλόγους, όχι του νομού, πανελλαδικά. Ο κύριος Τσιτηρίδης με τον τρόπο του τορπίλησε. Βρήκε κάποιους άλλους συλλόγους δικούς του. Δικούς του έντος από εδώ έναν σύλλογο την αυτοκινητιστική λέσχη και έναν σύλλογο των Ράνες. Εμείς ομόφωνα αποφασίσαμε να βάλει μέσα αυτούς τους συλλόγους, να τους εγκαταστήσει και παράλληλα βέβαια με ένα-δυο παιδιά που θα μπορούσε να έχει, θα το βρεις και αυτό στον τρόπο λειτουργίας, δεν νομίζω ότι είναι το δύσκολο, θα μπορούσε να πηγαίνουν, να έρχονται τα σχολεία και να ενημερώνονται τα παιδιά σε θέματα οδικής ασφάλειας. Έπρεπε να το κάνει και σας είπα, όσο ένα ακίνητο μένει άδειο, καταστρέφεται. Έτσι είχε γίνει και την πρώτη φορά όταν ο κύριος Ζλάτκος, όταν ανέλαβε από εμάς, είχαμε μια γυμνάστρια εκεί η οποία εκπαίδευε τα παιδάκια και θα μπορούσε να τη συνεχίσει, την έδιωξε, σταμάτησε την διαδικασία αυτή και έφτασε το πάρκο εκεί που έφτασε. Εγώ μόλις ξαναέγινα δήμαρχος, προσπάθησα να το επαναφέρω, είναι κρίμα να μην λειτουργεί και σας λέω υπάρχει τρόπος λειτουργίας, τον προτείνω, είναι αυτό, έχει τόσα άτομα με την κοινωνική εργασία, μπορούν αυτά τα παιδιά, κάποια από αυτά να είναι εκεί, να το επιτηρούν και όταν κάποιος βλέπει κίνηση δεν τολμάει εύκολα να πάει να κάνει ζημιές. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, είναι βαριά αμέλεια, για να μην πω και βαρύτερες κουβέντες, και είναι υπεύθυνος απέναντι και στους πολίτες, αλλά θα έλεγα ίσως ακόμη και απέναντι στον νόμο. Ένα πραγματικά σοβαρό ζήτημα, καθώς όσο ο χώρος παραμένει άδειος, τόσο θα γίνεται έρμεο του κάθε επιτίδιου, στον οποίο μάλιστα στρώνουν και το χάλι, αφού η έλλειψη δραστηριοτήτων και φυσικά φύλαξης αποτελούν χρυσή ευκαιρία για όσους θέλουν να σαλτάρουν.